Οι κασέτες του Μελωδία. Γεια σας. Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη πως τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το ξενοπάτη πως δε ζαλίζεται. Για ιδέστε τον ακροβάτη κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Ερημοπούλι αίμα στο φτερό, πετάκια στο δρε θανάτου βόλι κόντρα στο καιρό. Με τον καιρό να είναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετά. Να μένεις μόνος, να μένεις μόνος. Δέστε όλοι, δέστε και εμένα, άλλο δε ζητώ. Που έχω στους ώμους φτερά σπασμένα και ακρόβατο. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις, πουλί μου, μην κλαις. Όποιος το ξέρει το λέμε. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις, πουλί. Μίλτο, σε καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους μουσικούς που σε συνοδεύουν. Θα μας τους παρουσιάσεις, φαντάζομαι, όποτε θέλεις, είτε τώρα ή μετά. Ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα στις κασέτες του Μελωδία. Ευχαριστούμε. Είναι η νέα μας ιδέα που έχετε αγκαλιάσει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Για μας η κασέτα μας ταξιδεύει στο παρελθόν, τότε που γράφαμε κασέτες και τις δίναμε σε αγαπημένα πρόσωπα. Γράφαμε τραγούδια από το ραδιόφωνο ή σε δισκάδικα παράνομα. Βάζαμε Σίλια, τραγούδια θα σου πω μετά τι είναι η κασέτα. Κασέτα για μας είναι και εκδρομή επίσης. Τις ακούγαμε στο αυτοκίνητο και ταξιδεύαμε. Εσύ είχες κασέτες, Μίλτο? Ου, είχα πολλές. Και τα πρώτα μου τραγούδια τα έχω γράψει σε κασέτες. Και τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν και τα πρώτα που ήταν. Ξέρω εγώ, ραβασάκια σε κορίτσια, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν και ποτέ. Θυμάσαι τίτλους που να έχεις γράψει στη ράχη της κασέτας?
Τίτλους, ναι. Τι εννοείς? Επιλογές, καλοκαίρι. Όχι, συνήθως έγραφα τους τίτλους των τραγουδιών. Για κυρίως οι κασέτες που είχα εγώ είχαν ξένα τραγουδιά. Είχαν αγγλόφωνα και έγραφα τους τίτλους για να τους θυμάμαι. Όχι, δεν έγραφα. Δεν ήμουνα τόσο. Ψώνιο είμαι, αλλά δεν ήμουνα τόσο ψωνισμένος που να ονοματίζω τις κασέτες με τραγούδια άλλων. Δηλαδή, εδώ μου βγήκε η πίστη να καταφέρω να ονοματίζω τους δίσκους που γράφω εγώ. Σκέψου να. Ναι, αλλά εντάξει, θυμάμαι τις Maxell, ας πούμε, τις κασέτες που είχαμε. Και θυμάμαι και τις. Πω από τώρα φανεί ηλικία μου λίγο. Θυμάμαι τις 8 track που είχαμε, τις 8 κάναλες που είχαμε στα αυτοκίνητα. Ο μπαμπάς μου τις είχε δηλαδή. Στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Θυμάμαι δηλαδή το. Είχε μια επιλογή από τραγούδια μέσα που ήταν. Τα περισσότερα του Ξαρχάκου, θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραία. Αρχές δεκαετίας του, τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Όλους εσάς και όλους εσάς. Λοιπόν, κανονικά σε μια κασέτα θα. Εγώ τώρα. Έτσι που είμαστε εδώ, θα πρέπει να παίξω το Stairway to Heaven, ας πούμε. Ή κάτι τέτοιο. Γιατί η κασέτα μου θυμίζει και λίγο παραλία. Ή το Holiday των Scorpions. Αλλά λείπει ο Βασίλης, δεν. Περάσαν κάπως τα χρόνια και με κάποιο τρόπο έχει μεγαλύτερη πλάκα να παίζω δικά μου τραγούδια σε κασέτες. Θα σας παίξω ένα που τα αγαπώ πάρα πολύ, το πιο απλό τραγούδι που έχω γράψει. Έλα να πούμε δυο λόγια απλά κι αν θέλεις κι άλλα τόσα. Από εκείνα που εξηγεί μόνο η δική μας γλώσσα. Έλα να πάμε όπως παλιά, προτού να ζούμε χώρια. Μια βόλτα ως το Πειραιά, να δούμε τα βαπόρια. Και πριν να φύγει σου ζητώ την τελευταία χαρή. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Μια νύχτα όπως παλιά να ξεχαστεί η ψυχή μας. Δώσ' μου και μία αγκαλιά, μια αγκαλιά δική μας. Μόνο με το ένα χέρι μου βαστάω το τιμόνι. Σου έχω κρασί στην πιπεριά και βότκα στο μπαλκόνι. Και πριν να φύγει σου ζητώ την τελευταία χάρη. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Λοιπόν, το επόμενο που διάλεξα για την κασέτα είναι ένα που δεν είναι δικό μου, αλλά το έχω χρεωθεί ως δικό μου γιατί το έχω πει εγώ. Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο συνάδελφοι νεαροί τότε, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, Λάκης Παπαδόπουλος και ο συγχωρεμένος σήμερα, ο Άκος ο Δασκαλόπουλος, είχαν ένα όνειρο να φτιάξουν ένα τραγούδι να το πει ο Ξυλούρης. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά, διότι πριν 39 χρόνια ο Ξυλούρης έφυγε. Φτιάξαν λοιπόν ένα έργο, ένα τραγούδι το οποίο για μένα είναι έργο τέχνης, στα αλήθεια. Δεν είναι όλα τα τραγούδια έργα τέχνης,
έχουν τέχνη μέσα. Τούτο εδώ είναι καλλιτεχνικά για μένα πάρα πολύ ψηλά. Είναι σχεδόν υπερρεαλισμός. Και το τραγούδι λέει τι θα έλεγε ο Ξυλούρης την πρώτη νύχτα που θα γύρναγε από τον άλλο κόσμο. Έτσι όταν το ακούτε, επειδή ξέρω ότι το αγαπάτε, να ξέρετε ότι δεν σας απευθύνεται ούτε ο Λάκης, ούτε ο Άκος, ούτε ο Μίλτος. Σας λέει δύο λόγια ο Νίκος ο Ξυλούρης. Να ήταν Μάης και Σαββατό, σαν θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφυρίζα. Να στενάξουν με ντεσεδές και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρωμάτα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα. Άιντε! Άραγιζανε του Άδη οι καστροπορτές και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Σημερώματα, σημερώματα, σημερώματα. Να σταματάγες στην πόρτα σου ο Αρχάγγελος κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λάλος. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Έλα, Θύμιο. Ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα. Ευχαριστούμε. Πασκάλη, για δώσε λίγο ότι υπάρχει. Λοιπόν, να σας γνωρίσω τους συνεργάτες μας εδώ, τους φίλους, την οικογένειά μου στην πραγματικότητα, επί σκηνής. Λοιπόν, στον ήχο για μας, για την ομάδα μας, είναι ο Πασκάλης Κολέντζης. Ο παραγωγός μας, ο κύριος Σταμάτης Τεβής. Λοιπόν, στα τύμπανα ο Ηλίας Δουμάνης.
Το κορίτσι μας η Νίκη Γρανά. Στον μπάσο ο Δημήτρης Μουτάφης. Στη λύρα και τα έγχορδα ο Πάρης Περισσινάκης. Και στα πνευστά ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, αυτό που θα πούμε τώρα είναι ένα τραγούδι που είναι απόδειξη ότι τα τραγούδια που έχουν ζωή μπροστά τους μπορεί να γίνουν επιτυχία και 5 και 10 χρόνια μετά από την ώρα που εκδίδονται. Γι' αυτό, αυτό είναι ένα μήνυμα στους νέους συναδέλφους και τραγουδοποιούς να μην τα παρατάνε ποτέ, διότι ένα τραγούδι, αν έχει αληθινό κύκλο ζωής, θα εμφανιστεί. Θα μου πεις, καλό είναι να τα εμφανιστεί όσο είμαστε εδώ πέρα και το ευχαριστιόμαστε. Μην εμφανιστεί μετά από 50 χρόνια. Εντάξει, το κατανοώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό του πήρε μια δεκαετία. Δηλαδή, υπάρχει στο δίσκο μου Βυθισμένες Άγκυρες που είναι το 2001 και έγινε γνωστό 7-8 χρόνια μετά όταν το είπε ο Γιάννης ο Χαρούλης. Και του είμαι πάντοτε ευγνώμων και για αυτό το τραγούδι και για τα άλλα που λέει τα δικά μου. Να δούμε αν θα θυμηθώ πώς το γράψα. Πριν από πολλά χρόνια. Εις παπαρούνα στον ανθό να μην τον εμμυρίσεις. Να μην τον εμμυρίσεις. Γιατί σε μένα μάτια μου μια μέρα θα γυρίσεις. Μια μέρα θα γυρίσεις. Να μου γυρέψεις τη φωτιά και του τρελού το χάδι. Πάντα ζητούσες τα φίλια που αφήνουνε σημαδιά. Τα χάδια μου τα πέταξα στις λύθεις στο πηγάδι. Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε Γιάννη. Διαβατάρικα πουλιά, έρωτα να μην βγαίνεις. Έρωτα να μην βγαίνεις. Αμά, γιατί είναι διαβατάρικα και γρήγορα τα χάνεις. Και γρήγορα τα χάνεις. Και σου κουρσεύουν τη λαλιά κι ανάσα πια δεν έχεις. Κι όλο γυρίζεις το πρωί χάδι να μου γυρεύεις. Τα χάδια μου τα πέταξα στις λύθεις στο πηγάδι. Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε Γιάννη. Τα χάδια μου τα πέταξα στις λύθεις στο πηγάδι. Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε Γιάννη.
Λοιπόν, το επόμενο, Πασχάλη, συνεχίζω να χρειάζομαι λίγο. Λοιπόν, επίσης, αν μπορεί κάποιος να μου φέρει ένα ποτηράκι νερό, θα το εκτιμούσα από την παραγωγή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αγαπώ πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν έφτιαχνα κασέτα, θα το βάζα μέσα με την εκτέλεση της Γαλάνη, να σας πω την αλήθεια. Αν και μετά το έκανε λίγο πιο γνωστό ο Μητροπάνος. Υπάρχει μια εκτέλεση της Δήμητρας με το Θάνο στο πιάνο πριν από 20 χρόνια και. Ίσως η πιο ωραία εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. Μακάρι να το έχουμε πλησιάσει έστω και λίγο. Και τώρα και πάντα αυτό το αφιερώνω και το στέλνω με όλη μου την αγάπη στο Θάνο μου. Για το Θάνο Μικρούτσικο λοιπόν. Λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ένας τριμώνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ή ονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη κι ο Ματθαίος έχει χρόνια να φάνει. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Λοιπόν, σίγουρα στην κασέτα, αν την έγραφα αυτή την εποχή, θα βάζα έναν Μάνο Ελευθερίου μέσα.
εσύ. Να πω την αλήθεια, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πω τη δίκοπη ζωή, αλλά μετά μοιάζει να είναι γλύψιμο στο μικρούτσικο. Αφού είπαμε τον Τιμβορίχο, μην μπούμε κι άλλο μικρούτσικο, οπότε να μην λέμε. Να πω ένα αλουνού συνθέτη, του Μάνου Ελευθερίου λόγια, ο οποίος Μάνος Ελευθερίου από τότε που έφυγε, ορφάνεψαν οι λέξεις μας, ορφανέψαμε κι εμείς. Ο Ελευθερίου είχε ένα μοναδικό τρόπο να μας κάνει να αγαπάμε τις λέξεις στα τραγούδια. Πρώτα στα δικά του τραγούδια και μετά, κάτι ακόμα πιο σπουδαίο, μας ανάγκασε σχεδόν να αγαπάμε τις λέξεις και στα δικά μας. Σας πω δύο λόγια για το φίλο μου, τον Μάνο Ελευθερίου. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάσουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Γεια σου Μίκη. Ποιος στη ζωή μου, ποιος παράφυλλα, στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Θα βάζω σίγουρα και ένα στιχάκι του άλλου μεγάλου ποιητή, του φίλου μου, του Άλκη Αλκαίου. Είχαμε πει με τον Δημήτρη να παίξω το γύρι στο κεφάλι, αλλά επειδή, για να πούμε την αλήθεια, όταν γράφεις μια κασέτα, πάντα σκέφτεσαι μια γυναίκα. Ή σκέφτεσαι κάτι ερωτικό, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μια κασέτα για να κάνουμε επανάσταση. Δηλαδή μια επαναστατική κασέτα δύσκολα θα έγραφα, να πω την αλήθεια. Πιο εύκολα γράφω ένα επαναστατικό τραγούδι παρά μια επαναστατική κασέτα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, οπότε αποφάσισα να γράψω, να σας πω ένα. Να γράψω, είδες. Ήδη εγώ γράφω κασέτα. Λοιπόν, αποφάσισα σε αυτή την κασέτα να σας πω ένα πιο τρυφερό τραγούδι, το Άλκη, σε μουσική του Μάριου Τόκα. Μια παραλλαγή μιας παραδοσιακής κυπριακής μελωδίας του 4x4, όπως την ονειρεύτηκε ο Μάριος Τόκας. Ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο ψιθυριστά. Για την Ανθή μου. Κάποια Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιθιες ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Μουσική.
έρωτας που ξημερώνω γιατί στο έχω πει. Πότε φωλιά δε φτιάχνει το μοναχό πουλί. Πότε φωλιά δε φτιάχνει καλέ μου το μοναχό πουλί. Της βροχής τα δώρα και της μοναξιάς για να αρχίσει τα κρύα βράδια και να μ' αγαπάς. Για να αρχίσει τα κρύα βράδια και να μ' αγαπάς. Κάποια Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιχες ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω ένα δώρο. Τα λέω γρήγορα, τα τραγούδια θα βγουν περισσότερα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα δώρο τώρα. Δώρο, όχι σε εσάς ακριβώς, θα κάνω ένα δώρο στο Μελωδία. Ναι, γιατί είπαμε κασέτα, τη στέλνουμε σε κάποια κοπέλα. Αλλά αυτό είναι ένα τραγούδι που μου το ζητάνε όλοι οι συναυλίες μου και το λέω σχεδόν ποτέ. Ξέρω ότι είμαι βαθύτατα εκνευριστικός, το κάνω αυτό. Υπάρχουν δύο λόγοι που συμβαίνει. Ο ένας λόγος είναι, όταν δεν λέμε ένα τέτοιο τραγούδι που το ζητάτε σαν παλαβή να πούμε, ο ένας λόγος είναι ότι δόξα τω Θεώ από το 91 με τους Χαΐνιτες που γράφω τραγούδια και τραγουδάω μέχρι τώρα, 28 χρόνια, έχω πει γύρω στα 250 τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία, δεν χωράνε να τα πούμε όλα σε μια συναυλία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπορεί ένα τραγούδι να μας δυσκολεύει για κάποιους λόγους που δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή κάποιο μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολο. Κάποιο μπορεί να είναι συναισθηματικά δύσκολο. Ήβρε αδερφέ, δεν θέλω να το πω εκείνη την ώρα. Δηλαδή τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που με τον Οδυσσέα το λέμε ότι κάπως το έχουμε αδικήσει. Το έχω αδικήσει εγώ δηλαδή, δεν το λέω συχνά. Οπότε μια και με φώναξε ο Μελωδία να κάνουμε μια κασέτα, θα κάνουμε ένα δώρο στο Μελωδία. Την τράπουλα. Μου μιλάς και είσαι αέρας καθαρός μες στα χέρια σου τα χέρια μου. Η αλλάζει και γλυκαίνει ο καιρός. Ή τα μάτια σου ξανά με κοροϊδεύουν. Σε κοιτάω και κρατιέμαι ζωντανός και στο χάδι σου γυρεύω μια βοήθεια ή ξαναγυνά για σένα ωκεανός
ή το γέλιο σου μου κρύβει την αλήθεια. Αν είναι ψέμα, ας το να ζήσει και να πιστεύω πως ακόμα μ' αγαπάς. Εσένα η τράπουλα σε έχει γεννήσει, ποτέ δεν ξέρω με τι φίλο με κρατάς. Το σώμα σου αρχίζει ο γκρεμός και στα χείλη το φιλί σου νικοτίνη. Υπερδεύω το σκοτάδι με το φως. Το στόμα σου ξανά με καταπίνει. Αν είναι ψέμα, άστο να ζήσει και να πιστεύω πως ακόμα μ' αγαπάς. Εσένα η τράπουλα σε έχει γεννήσει, ποτέ δεν ξέρω με τι φίλο με κρατάς. Αν είναι ψέμα, άστο να ζήσει και να πιστεύω πως ακόμα μ' αγαπάς. Εσένα η τράπουλα σε έχει γεννήσει, ποτέ δεν ξέρω με τι φίλο με κρατάς. Βεβαίως, εντάξει, το πιο γνωστό ζεμπέκικο που έχουμε φτιάξει με τον Οδυσσέα δεν είναι η τράπουλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ξέρετε, ένα τραγούδι το οποίο γίνεται επιτυχία και ένα τραγούδι που γίνεται λιγότερο επιτυχία ή ένα τραγούδι που μένει παγκοσμίως άγνωστο χρειάζονται ακριβώς τον ίδιο κόπο για να φτιαχτούν. Ακριβώς όμως. Life's a bitch. Όπως λένε και στην Καλαμάτα. Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη. Βάλτο. Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί, η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, μιλάμε τώρα. Αγαπούσε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις όμορφιες, μα με έκλεψε η λύπη.
Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να γνώσεις. Έστω! Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, είλαμε τώρα. Δήμητρα, νομίζω σε αυτό το δίσκο είχες την εμέλεια παραγωγής, ε. Καλά θυμάμαι, ε. Βοηθός, ναι, την επιμέλεια, ναι, γιατί παραγωγός ήταν ο Μπενέτος, ναι, σωστό. Λοιπόν, πάμε και ένα τραγούδι τώρα που είναι από τα παράσημά μας. Δεν το έχω γράψει εγώ, αλλά έχει σημασία. Ξέρετε τι γίνεται. Στο τέλος της μέρας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι στη σκηνή, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία ποιος το έχει γράψει το τραγούδι. Εκείνη την ώρα όλα τα τραγούδια είναι δικά μου. Δεν τα οικειοποιούμε, απλώς είμαι ο ρόλος. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα τραγουδήσω σαν να είναι δικά μου και θέλω να το κάνω αυτό. Οπότε είναι όλα, όπως λέγει ο Πορτοκάλογλου, όλα είναι δικά μας και όλα είναι ξένα. Τούτο εδώ είναι ένα παράσημο από το 1991 που το αγαπάτε ακόμα. Και για μένα και για τον Αποστολάκη. Καιρό το καπηλιό μου γυαλός καημός και τσικουδιά βαρμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς του γιουτισμένος ο βαρδής με το λαγούτο με το κρασί του στον οντά στον άμανε του να κοιτά τον κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για 2000 βυσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούδο του βαρδί το πόνο σβήνει. Κι όμοιρος πιάνει το χορό το χώμα μόνο έχει οχτρό χρυσά παλάτια σε κάποια θάλασσα πλατιά θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια. Στην αγκαλιά σου όνειρο βάρκα με πανιά
να σεριανίζω το ντουνιά με τα φιλιά σου. Άργο το ζάλο μου βαρύ, ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτάς σου. Πρωτοδιαμάτες στα στενά, αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και να αναστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καπηλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και να αναστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καπηλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει στο ερυπωμένο καπηλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει. Μια και μας παίρνει ο χρόνος. Τώρα, κανονικά θα λέγαμε το τελευταίο. Θες να πάω ένα? Προλαβαίνουμε, έτσι. Ωραία. Εντάξει, μέχρι να μας πάρει ο χρόνος. Παίξα ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ βαθιά. Δεν το έχω πει ποτέ σε δίσκο. Το έχω πει σε πάρα πολλές συναυλίες. Είναι και μεγάλη μου τιμή που το έχω πει και σε μερικές συναυλίες που το έχει διευθύνει ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Σταύρου. Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου.
γλώσσα μου μιλάνε. Είμαστε εδώ, τόσο χωράει θα μου πεις, αλλά λίγοι είμαστε, αλλά να δούμε πόσο δυνατά μπορούμε να τραγουδήσουμε παρέα. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Έλα! Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Κάποτε αγάπησα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει χρόνι δέκα, μάτια μου, μάτια μου. Η κόρη γίνηκε γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί. Μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Κι αν πας στην Καλαμάτα κι έρθεις με το καλό, φέρε με ένα μαντίλι να βάλω στο λαιμό, άμα να βάλω στο λαιμό. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το ευχαριστούμε! Απ'
την καρδιά μου, Μελωδία FM. Ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση 7 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μίλτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας που ήρθες απόψε και παρουσίασες όλο αυτό το πρόγραμμα, αυτή την κασέτα για μας, με αυτή την ενέργεια και αυτή τη φωνή. Ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι ένας από τους αγαπημένους μας τραγουδοποιούς και ερμηνευτές, μεγάλος ερμηνευτής, και ό,τι και να πω είναι λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και να ξέρετε ότι για μένα ο Μελωδία είναι πέρα από την εργασιακή και επαγγελματική σχέση που προφανώς έχει ένας τραγουδοποιός με ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική που υπηρετεί. Για μένα είναι πολύ βαθιά συναισθηματικό μέσο και το μέσο το κάνουν οι άνθρωποι και ξέρετε ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στον αγαπημένο μου γείτονα, ξενοφόντα, Ραράκο. Και σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ.